Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τη Σαβούλα Γιάτσο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενώ η αντιπαράθεση συνεχίζεται με αφορμή την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο βουλευτής κύριος Ανδρέας Λεντάκης εμφανίστηκε απόψε στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πολιτικής άνοιξης. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε και πάλι κατά του κυρίου Σαμαρά, αλλά και των βουλευτών που πρόσκειται σε αυτόν, προσκαλώντας τους ουσιαστικά να παραιτηθούν. Ο κύριος Σαμαράς απάντησε έντονα. Σαφή πρόκληση στους βουλευτές που συντάσσονται με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα, απίθυνε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε δήλωσή του στην απογευματινή, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Δεν μπορώ να δεχτώ ούτε εγώ ούτε η παράταξη να υπάρξει στους κόλπους της ένας δούριος ύπος που θα υπονομεύει τη συλλογική προσπάθεια. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει». Οι δηλώσεις αυτές του Πρωθυπουργού προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Σαμαρά, ο οποίος απάντησε μέσω του Γραφείου Τύπου της Πολιτικής Άνοιξης. Η Πολιτική Άνοιξη, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της υπέρβασης που εξήγηλε να αγωνιστεί για τον τερματισμό των συνεχών αφορισμών και ίδρυων στη δημοσία ζωή. Γι' αυτό δεν πρόκειται να απαντήσει. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως εμπτήσει προς Θεσσαλονίκη το απόγευμα, αφού ανέφερε ότι η κυβερνητική συνοχή είναι απόλυτη, τόνισε ότι ο κ. Σαμαράς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αντιπάλων. «Πρέπει να αφήσουμε τους καυγάδες και να δούμε την πολιτική πλευρά των πραγμάτων», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε για το αν το κυβερνών κόμμα θα προχωρήσει σε διαγραφές βουλευτών που τάσσονται υπέρ του κ. Σαμαρά, απάντησε λακωνικά: «Περιμένετε και θα δείτε». Και ενώ ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Κωνσταντίνος Μπούρας, παραιτήθηκε από τη θέση του για να ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά, στη Βουλή έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως εκπρόσωπος της πολιτικής άνοιξης ο Ανδρέας Λεντάκης. Μιλώντας στη συζήτηση για το τουριστικό νομοσχέδιο, βρήκε την ευκαιρία να πει ότι χτυπούν μόνο τα δέντρα που κάνουν καρπούς και το κόμμα της πολιτικής άνοιξης, για να δέχεται τις επιθέσεις των άλλων κομμάτων, θα κάνει καρπούς. Όμως πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός έκανε σκληρές δηλώσεις για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και θα ήθελα να σκεφτούν οι πάντες γιατί ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος επιχειρεί τη διάσπαση σήμερα, υμνείται και ενισχύεται από τους αντιπάλους μας. Έπρεπε ο ίδιος να σκεφτεί, όταν τον έχουν σημαία και τον βοηθούν οι αντίπαλοι, ποιους υπηρετεί με τη δράση του. Να ξεχάσουν τις φαντασιώσεις τους για τη Μακεδονία, κάλεσε τους Σκοπιανούς για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το βράδυ στη Βεργίνα, όπου εγκαινίασε τα στέγαστρα των βασιλικών τάφων. Μήνυμα προς τα Σκόπια να εγκαταλείψουν τις φαντασιώσεις τους, έστειλε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εδώ στη Βεργίνα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το στέγαστρο της Βεργίνας είναι εθνικά εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους όσους επιχείρησαν να πλαστογραφήσουν την πολιτιστική και εθνική μας κληρονομιά. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι για να ζήσουν αρμονικά με την Ελλάδα, και αυτό είναι προϋπόθεση για την επιβίωσή τους, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις φαντασιώσεις. Να προσθέσουμε ότι το έργο που σήμερα εγκαινιάζεται είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ουσιαστικά πρόκειται για την ανακατασκευή του τύμβου που επικάλυπτε τους τάφους των Μακεδόνων. Τάφοι που επί 16 χρόνια παράμεναν να έκθετοι σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει τη δημιουργία μουσείου με αντικείμενα που βρέθηκαν στους τάφους, μακέτες της αρχαίας Βεργίνας και τοιχογραφίες. Συνολικό έργο που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό από τους αρχαιολόγους, διότι δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής στο βασίλειο των αρχαίων Μακεδόνων. Την απόλυτη και επιτακτική ανάγκη των Σκοπίων για καλή και μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Ελλάδα τόνισε ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Γάλλο ομολογό του Αλέν Τζιπέ. Για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ο κύριος Τσεβερκόφσκι ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα. Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η Ελλάδα δεν δέχεται το όνομα Μακεδονία, ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι ο διάλογος θα δείξει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξευρεθεί λύση στο θέμα αυτό. Μετά την ελληνική κυβέρνηση, που επί τρεις ημέρες ακολουθεί πολιτική χαμηλών τόνων στις ελληνοαλβανικές σχέσεις και τα Τύρανα έκαναν την πρώτη κίνηση εκτόνωσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Άλφρεντ Σερέκη, σε συνέντευξή του δήλωσε ότι η Αλβανία είναι έτοιμη να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα, αν η Αθήνα δείξει την ίδια διάθεση και σταματήσει τις μαζικές απελάσεις Αλβανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βασίλης Μαγκίνας τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει για τη μόνιμη λύση στο πρόβλημα των Αλβανών λαθρομεταναστών. Οι δηλώσεις έγιναν ενώ σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος της Ομόνιας με τον πρόεδρο της Αλβανίας Αλή Μπερίσα. Την Τετάρτη, εκπρόσωποι του κόμματος της ελληνικής μειονότητας αναμένονται στην Αθήνα, ενώ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Μήνυ καύσωνα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με το θερμόμετρο να αγγίζει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, συνιστά όμως τους Αθηναίους να προσέχουν. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
Σκόπιμο είναι αύριο να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, να προτιμάτε τη σκιά και τα ανοιχτόχρωμα ρούχα, να κάνετε συχνά ντους και θαλάσσια μπάνια, να βάζετε μπόλικο αλάτι στο φαγητό σας και να τρώτε σαλάτες. Όσο για τους καρδιοπαθείς και τους πνευμονοπαθείς. Αποφυγή της μεγάλης θερμοκρασίας, αποφυγή της μεγάλης ηλιοφάνειας, ζεστές θερμές ώρες της ημέρας, αποφυγή διουρητικών και καλή ενυδάτωση. Το Υπουργείο Υγείας σε όλες τις μονάδες παροχής ιατρικής φροντίδος είναι πανέτοιμο στο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, όχι μόνο αυτή, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Σήμερα η ατμόσφαιρα πάνω από την Αθήνα ήταν υποφερτή. Αν όμως αύριο δεν αποφύγουμε την κάθοδό μας στο κέντρο, η ζέστη και το νέφος θα κάνουν δύσκολη τη ζωή μας. Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι ο καύσωνας δεν αναμένεται μακρύς. Από μεθαύριο ο υδράργυρος θα πάρει τον κατήφορο. Ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ και μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, γιατί δεν τήρησαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαίωσε τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Θεολόγο. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διώκονται επειδή δεν αποδέχτηκαν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δικαίωνε τον Θεολόγο, επαναφέροντάς τον στη Μητρόπολη Λαρίση. Η απόφαση της ιεραρχίας θα εφαρμοστεί. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι ιεράρχες έχουν την βεβαιότητα ότι η αδέκαστη δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, θα δώσει πραγματικά την πραγματική της παρουσία. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στην Ιερά Σύνοδο και στον Αρχιεπίσκοπο να επιληφθεί το θέμα και να δώσει μια κάποια λύση. Δεν το έκανε. Το κάνει η δικαιοσύνη. Κρίθηκε ανεφάρμοστη η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί ακριβώς η Εκκλησία βαδίζει με τους κανόνες, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει άλλου είδους κριτήρια. Ο Μητροπολίτης Θεολόγος είχε καταδικαστεί σε δεκαετία αργία, απόφαση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κ. Ανδρεουλάκος διέταξε προανάκριση, την οποία ανέθεσε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Το πρόγραμμα της αποκρατικοποίησης θα εφαρμοστεί, δήλωσε απόψε η οικονομική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κυρία Μιράντα Ξαφά. Η κυρία Ξαφά μίλησε στο συνέδριο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Βαλκάνια, αντί του κυρίου Μάνου, ο οποίος βρισκόταν στη Βουλή. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης όπως ακριβώς το έχει εξαγγείλει. Αυτό επισήμανε απόψε, μιλώντας στο συνέδριο Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Βαλκάνια, η σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μιράντα Ξαφά. Κύριε Ξαφά, θα προχωρήσει το οικονομικό πρόγραμμα, θα προχωρήσει η αποκρατικοποίηση. Ασφαλώς και τα δύο θα προχωρήσουν, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος ανακοινώνει τα επόμενα 24 ώρα τον τρόπο ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ. 35% του συνόλου των μετοχών του ΟΤΕ πρόκειται να μεταβιβαστούν σε ιδιώτη και ένα επιπλέον 14% θα πουληθεί σε χρηματιστήρια και στους εργαζόμενους. Το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ θα έρθει στη Βουλή μέσα Ιουλίου. Διπλό χτύπημα της μοίρας δέχθηκε μια οικογένεια στην Ιγρήτα Σερών. Ο πατέρας σκοτώθηκε από εκπυρσοκρότηση όπλου ενός φρουρού τραπέζης πριν από μερικούς μήνες. Το πρωί, ο 24χρονος γιος του, που προσελήφθη από την τράπεζα σε ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών. Η οικογένεια του Γιώργου Καραγκιόζη ντύθηκε για δεύτερη φορά στα μαύρα. Ο πατέρας του 6 μήνες πριν είχε σκοτωθεί έξω από την Εθνική Τράπεζα στις Σέρες όταν εκτρισοκρότησε το όπλο του φύλακα. Η τράπεζα προσλαμβάνει τον άτυχο νέο στο υποκατάστημα Νιγρήτας πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα πέφτει θύμα 4 αδίστακτων ληστών. Οι ληστές σε ψυχρό πυροβόλησαν συναδέλφους με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας και να τραυματιστεί ένας άλλος συνάδελφος. Στις 8:25, 4 ένοπλοι κουκουλοφόροι εισβάλλουν στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο κέντρο της Νιγρήτας και απειλούν τους υπαλλήλους, ζητώντας τους να βάλουν όλα τα χρήματα του ταμείου σε 2 πλαστικές σακούλες. Πέταξαν τις σακούλες, λέει βάλτε τα λεφτά μέσα, ό,τι μας είπαν κάντε πίσω κτλ. Δεν φέραμε καμιά αντίσταση. Ξαφνικά αρχίζουν να πυροβολούν, φωνάζοντας ταυτόχρονα να πέσουν όλοι κάτω. Μια σφαίρα όμως σκοτώνει τον 25χρονο Γιώργο Καραγκιόζη, υπάλληλο της τράπεζας. Από τους πυροβολισμούς τραυματίζεται στο πόδι και ο 44χρονος Παναγιώτης Ζαρύμπας, υποδιευθυντής του καταστήματος, που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, έχοντας ξεφύγει τον κίνδυνο. Ανέβηκαν τα αυτοκίνητα πάνω. Ο οδηγός επιχείρησε να βάλει μπρος, δεν μπορούσε καταρχήν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο ήταν λευκό, μάρκας Golf, με αριθμό κυκλοφορίας YYK9217. Με 9 μαχαιριές ο Γιάννης Πλουμιστός, 18 ετών, πλήρωσε τον οδηγό ταξί που τον μετέφερε τα ξημερώματα στον Πειραιά. Αφορμή για την άγρια δολοφονία ήταν η άρνηση του νεαρού να πληρώσει το ταξιτζή. Εναντίον του 18χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
Στο ταξί του Πάτση είχαν επιβιβαστεί η Χρυσούλα Κουμπόγιοργα, 31 χρόνων, η 28χρονη Ελένη Αγγελή και ο 19χρονος Γιάννης Πλουμιστός. Του ζήτησαν να του πάει στο νοσοκομείο της Νίκαιας γιατί η Αγγελή ήταν έγκυος και μουραγούσε. Κάποια στιγμή στη διαδρομή του είπαν πως δεν έχουν χρήματα. Ο Πάτση διαμαρτυρήθηκε και σταμάτησε το ταξί για να κατέβουν. Ακολούθησε λογομαχία, ο Πλουμιστός έβγαλε ένα μαχαίρι και τον γκάρφωσε 6 φορές. Μόνο και μόνο το έκανε για να δείξει τον αδρισμό του απέναντι σε αυτές τις δύο γυναίκες που είχε μαζί του. Το αίμα του νεκρού έπαιρνε και λέγεται ότι έχασε το παιδί της. Σας έδωσε φορμή ο ταξιτής, τι ακριβώς του είπατε, για πες πώς θα γίνει. Τορμαχαίρος μέσα ή απ' έξω. Θα θυμάμαι σου. Η δολοφονία του 25χρονου ταξιτζή προκάλεσε σοκ στους συναδελφούς του. Ήταν το μοναδικό θέμα συζήτηση σήμερα στις πιάτσες των ταξί. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τη νύχτα οι ταξιτζίδες είναι πολλοί. 200 ταξιτζίδες σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκαναν το απόγευμα πορεία στους δρόμους του Πειραιά. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας αργά το βράδυ στα βόρεια προάστια για τη σύλληψη ενός υπόπτου στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση περιπολικού μεταξύ. Η κινητοποίηση της αστυνομίας άρχισε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν ο Θανάσης Τυρλής, 33 χρόνων, που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκανε άνδρας της ομάδας Ζήτα στην περιοχή του Γαλατσίου. Τότε άρχισε η μεγάλη καταδίωξη προς τα βόρεια προάστια. Στο ύψος του νοσοκομείου Υγεία, περιπολικά και δεκάδες ζητάδες κατάφεραν να συλλάβουν τελικά τον Κυρλή. Ένα από τα περιπολικά που τον καταδίωκε συγκρούστηκε όμως μεταξύ που οδηγούσε ο Γιώργος Γαλάνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί, πλήρωμα του περιπολικού. Δεν σταμάτησε, κύριος ταξιτής, κοίταξε να προσπεράσει, να δει. Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Υγεία για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο Κυρλής κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Αμαρουσίου. Το Σαράγεβο πλήττεται πανταχώθεν. Οι συνεχείς επιθέσεις και η έλλειψη τροφίμων έχουν εξαντλήσει τους κατοίκους της Βοσνιακής πρωτεύουσας. Χθες 11 παιδιά τραυματίστηκαν από οβίδα, ενώ η έκανε δραματική έκκληση για άμεση μεταφορά εφοδίων. Το Σαράγεβο έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό, νερό και τρόφιμα. Οι άνθρωποι του ΟΗΕ έκαναν δραματική έκκληση να μεταφερθούν εφόδια, γιατί όπως λένε σε λίγες ημέρες η κατάσταση θα είναι πλέον εκτός ελέγχου. Δεν είναι όμως μόνο η ανέχεια που εξαντώνει τους κατοίκους του Σεράγεβο. 11 παιδάκια τραυματίστηκαν και ένα 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από οβίδα, η οποία σύμφωνα με γιατρό ήταν μάλλον φωσφόρου. Οι μάχες μεταξύ των μουσουλμάνων και Κροατών στην κεντρική Βοσνία συνεχίζονται. Σερβικές και κροατικές δυνάμεις πλησιάζουν το Μάγκλατς και συγκρούονται με τις μουσουλμανικές δυνάμεις. Χιλιάδες Σέρβοι διαδηλώσαν στους δρόμους του Βελιγραδίου ζητώντας την απελευθέρωση του αρχηγού της αντιπολίτευσης Βουκτράσκοβιτς και της σύζυγου του, οι οποίοι κρατούνται κατηγορούμενοι για πρόκληση ταραχών. Στο Βελιγράδι έφτασε και η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, Ντανιέλ, για να ενισχύσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση του κυρίου Ντράσκοβιτς. Στο στόχαστρο των Αμπχαζίων Αυτονομιστών βρέθηκε ο πρόεδρος της Γεωργίας Έντβαρντ Σεβατνάτζε, ο οποίος επισκέπτεται μονάδες του Γεωργιανού στρατού στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο Σεβαρνάτζε κατευθυνόταν στην περιοχή Σρώμα για επαφές με τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετόπου, όταν εξεράγει ο βίδα σχεδόν δίπλα στο αυτοκίνητό του. Ο πρόεδρος της Γεωργίας δεν έπαθε τίποτα. Οι Αμπχάζοι αυτονομιστές έχουν εξαπολύσει από το Σαββατοκύριακο νέα σφοδρότατη επίθεση κατά μήκος του ποταμού Γκουμίστα, που είναι το φυσικό όριο που χωρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις από τους αυτονομιστές. Οι Γεωργιανοί το περασμένο 24ωρο κατέριψαν δύο ελικόπτερα και ένα μικρό αεροσκάφος των αυτονομιστών. Καθώς η Ρωσία βλέπει τον πόλεμο να εξαπλώνεται στα νότια σύνορά της, απειλεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις τόσο τους Αμπχάζιους όσο και τους Γεωργιανούς, εάν δεν υπογράψουν σχέδιο πρότασης που τους έχει υποβληθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Πολιτικό ζήτημα έχει δημιουργηθεί στη Γερμανία μετά τη δολοφονία στελέχους της ομάδας Φράξια Κόκκινο Στρατός που οδήγησε στην παραίτηση του Υπουργού Εσωτερικών Ρούντολφ Ζάιντερς. Ο Ρούντολφ Ζάιντερς παρετούμενος δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών κατά την επιχείρηση σύλληψης του Γκραμς της ομάδας Φράξια Κόκκινος Στρατός της γνωστής ΡΑΦ. Στην διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθηκε η 36χρονη Μπρίγκιτ Χόγκεφελντ από τα κορυφαία στελέχη της ΡΑΦ. Ο δολοφονηθής Γκραμς και η Χόγκελφεν εντοπίστηκαν στις 27 Ιουνίου σε σταθμό τρένου στην πόλη Bad Kleinen, στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας. Αρχικώς υποστηρίχθηκε ότι ο Γκραμς σκοτώθηκε στην διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς. Όμως, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Γκραμς σκοτώθηκε εμψυχρό παρότι μπορούσε να συλληφθεί ζωντανός. Σε συστάσεις περιορίστηκαν την πρώτη μέρα οι τροχονόμοι διενεργώντας ελέγχους για το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας. Από το πρωί θα αφαιρούν πινακίδες και θα μοιράζουν πρόστιμα, κερδίζοντας έτσι και το πριν των 5.000 δραχμών. Πάντως, όπως διαπιστώθηκε από τον πρώτο έλεγχο, η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Έως και 50% φτάνουν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα που άρχισαν το πρωί και θα διαρκέσουν ως τις 14 Αυγούστου. Η κίνηση στην αγορά πάντως ήταν αυξημένη, αλλά κυρίως διερευνητική της ποιότητας των εμπορευμάτων και του ύψους των εκπτώσεων. Εμπορικοί κύκλοι εκτιμούν ότι για την τόνωση της αγοράς τον νεκρό μήνα Αύγουστο, οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.
η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών της ΕΣΑΚ αποφάσισε πριν από λίγο να κάνει δεκτή την προσφυγή του Διεθνή Σέντερ Παναγιώτη Φασούλα, που είναι πια ελεύθερος να διαπραγματευτεί την ένταξή του σε ομάδα της αρεσκίας του. Πάντως, ο ΠΑΟΚ θεωρείται βέβαιο ότι θα εφεσιβάλλει την απόφαση αυτή. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μετεγγραφής ή όχι του Νάσου Γαλακτερού στον ΠΑΟΚ μετά τη συνάντησή του με τους παράγοντες της ΑΕΚ. Πάντως, κατά τη χθεσινή κοινή συνέντευξη τύπου του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και του Γαλακτερού, η κατάσταση περιπλέχθηκε περισσότερο. Αφού τελείωσε η εθνική της υποχρεώσεις της, συναντήθηκα μαζί του και μίλησα και συμφώνησα, ή μάλλον ανανέωσα τη συμφωνία που κατά κάποιο τρόπο είχε γίνει προηγούμενα με τον Άσο τον Γαλακτερό και με το σωματείο του ΠΑΟΚ. Στο χέρι μου είναι αν θα προχωρήσω κάποια προσφυγή ή όχι. Κατά πόσο πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή. Εκεί επάνω θέλω να συζητήσω με την ΑΕΚ πριν έρθω σε οποιαδήποτε συμφωνία. Είμαι αθλητής. Πρέπει να κανονίσω τη ζωή μου και δεν είναι δυνατόν να είμαι σαν μπαλάκι. Όχι είσαι στη μία ομάδα, όχι είσαι στην άλλη ομάδα. Μίνι καύσωνα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά ευτυχώς δεν θα μας ταλαιπωρήσει για πολλές ημέρες. Τι λεπτομέρειες μας δίνει η Ευγένεια Πασχαλίδη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι ασθενείς άνεμοι και οι μεγάλες θερμοκρασίες που κατά τόπους ιδιαίτερα στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας θα φτάσουν στους 40 βαθμούς θα είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του καιρού και το επόμενο διήμερο. Ωστόσο, από την Τετάρτη το βράδυ, κυρίως την Πέμπτη, με την επικράτηση βορείων ανέμων, η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Και στην Αττική ο καιρός δεν αλλάζει, θα παραμείνει αίθριος και ζεστός, αφού με τους ασθενείς ανέμους στο θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει στην Αθήνα στους 39 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους από διάφορες διευθύνσεις και η θερμοκρασία να πλησιάζει το μεσημέρι στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις του 24ωρου που πέρασε. Δείτε τώρα τη συνέχεια της καταπληκτικής ταινίας εποχής Σιρανό με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ και αμέσως μετά την ξένη ταινία Μάρνη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.